Το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε τον Κυριάκο 56 να μας ενημερώσει, γιατί φαίνεται ότι κάποια κοινά μυστικά, αν θέλετε, που σε πηγαδάκια και διαδρόμους ακούγονται, φαίνεται ότι εντάσσονται και στις διαπιστώσεις του Γενικού Ελεγκτή. Έχει να κάνει, ελέγχθη μεταξύ άλλων, και θα μας τα πει καλύτερα και ο Κυριάκος 56, ότι δεν χτυπούν κάρτα γιατροί, λέει, και νοσοκόμοι, και έτσι δεν φαίνεται και δεν μπορούν να ελέγξουν τις ώρες που πάνε, τις ώρες που πάνε και τις ώρες που έρχονται. Γιατροί του δημοσίου και νοσοκόμοι δεν χτυπούν κάρτα για να διαπιστώνονται οι ώρες εργασίας τους. Έχουμε τον Κυριάκο 56 τηλεφωνική μας γραμμή. Κυριάκο, καλώς μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως που ανέφερες, αυτό το θέμα της κάρτας προσέλευσης των γιατρών και νοσηλευτών ήταν ένα από τα θέματα που παρουσίασε ο Γενικός Ελεγκτής ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και καταγράφεται μέσα στην ετήσια, την τελευταία ετήσια έκθεση του για το 2015. Και ήταν ένα από τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας, γιατί η συγκεκριμένη συνεδρία που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο αφορούσε τα θέματα του Υπουργείου Υγείας. Σε ό,τι αφορά το θέμα της κάρτας, ανέφερε ο ελεγκτής, χαρακτήρισε μάλλον απαράδεκτο και αδιανόητο, είπε, το γεγονός ότι οι δημόσιοι γιατροί και οι νοσοκόμοι δεν χτυπούν κάρτα κατά την προσέλευσή τους στα νοσοκομεία για να διαπιστώνονται οι ώρες εργασίας τους, και το γεγονός, όπως εξήγησε, δυσχεραίνει το σωστό έλεγχο της κατάστασης στα νοσοκομεία. Δηλαδή δεν γνωρίζουν, δεν καταγράφεται ούτε με σε σημείωμα αναφέρει, ούτε σημειώνουν, και δεν ξέρουν πόσοι γιατί είναι μέσα και υπολογίζουν μόνο από τις ρότες και τις βάρδιες που κάθε εβδομαδία ή μηνιαία αναρτώνται στα νοσοκομεία. Αυτό δυσχεραίνει και τους ελέγχους, είπε ο Γενικός Ελεγκτής. Αν για παράδειγμα διεξάγεται μια πειθαρχική έρευνα και και αφορά την περίοδο 2015, ο μόνος τρόπος, είπε, για να διαπιστωθεί ποιος ήταν σε καθήκον την ώρα, θα πρέπει να ρωτήσουν κάποιον άλλον γιατρό για να επιβεβαιώσει αν θυμάται, όπως είπε ο ελεγκτής, αν θυμάται αν ήταν ο τάδε στην υπηρεσία την τάδε ημέρα. Δηλαδή καταλαβαίνεις, Κατερίνα, την χαοτική κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο. Επίσης έθιξε και το θέμα των υπερωριών που σχετίζεται με το θέμα αυτό, γιατί πληρώνονται υπερωρίες, αλλά δεν εξακριβώνεται ακριβώς αν συμπληρώνουν τις ώρες της κανονικής εργασίας τους. Λοιπόν, πάντως, ο Υπουργός Υγείας στη δική του παρέμβαση συμφώνησε με τον Γενικό Ελεγκτή και είπε ότι όντως πρέπει να ελέγχονται οι ώρες, ότι πρέπει να είτε μέσω της εισαγωγής ενός συστήματος, το οποίο δεν κοστίζει περισσότερα από 2 με 3 χιλιάδες ευρώ. Με ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να ελέγχονται καλύτερα οι ώρες εργασίας των νοσοκομών αλλά και των γιατρών, και είπε ο Υπουργός ότι το θέμα αυτό θα ρυθμιστεί με την αυτονόμηση των νοσοκομείων. Πάμε στην Επιτροπή, συζητήθηκαν και πολλά άλλα θέματα. Στα θετικά είναι το θέμα της αποστολής ασθενών στον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό. Ο κ. Μιχαλίδης χαρακτήρισε θετική και σημαντική τη μείωση που επιτεύχθηκε στο κόστος, χωρίς να μειωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως είπε, ενδεικτικά η ετήσια δαπάνη ήταν 51 εκατομμύρια το 2011 και το 2015 το κόστος αποστολής ασθενών μειώθηκε στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Συζητήθηκαν και άλλα θέματα, όπως το γνωστό θέμα με τις τιμές των φαρμάκων και το θέμα της αποτελεσματικής διεξαγωγής πειθαρχικών ερευνών. Αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα της, όσα συζητήθηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου. Λοιπόν, να γυρίσουμε σελίδα, γιατί έχεις επίσης και ένα δεύτερο ρεπορτάζ σε εξέλιξη στον απόϊχο των δημοσίων καταγγελιών του κύριου Φέδωνος, και να αλλάξουμε και τα πλάνα από την... του Δημάρχου Πάφου. Είχαμε χθες κάποιες πολύ σημαντικές δηλώσεις από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος συνέστησε προσοχή σε ό,τι αφορά άτομα που προβαίνουν σε δημόσιες τοποθετήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά μάλλον σε αξιόπινες ενέργειες, σε αξιόπινες πράξεις. Και στον απόϊχο αυτό θα θέλαμε έτσι να μας στείλεις και να μας δώσεις και την εικόνα του ρεπορτάζ, γιατί φαίνεται ότι αυτό πυροδοτήθηκε, αν θες, από το συνέπειες και το σάλο που προκλήθηκε από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Δημάρχου ΠΑΦ. Αν μας επιτρέπετε, αλφαγιώτα, να το πούμε αυτό. Αυτή η παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα
έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν, όποτε γίνονταν δημόσιες καταγγελίες, ο Κώστας Κληρίδης παρενέβαινε και έκανε δηλώσεις λέγοντας ότι το θέμα τέτοιες δηλώσεις συνιστούν ποινικό αδίκημα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έλεγε πάντοτε ο Κληρίδης, και ότι και τέτοια πράγματα μπορεί να επηρεάσουν, όπως έλεγε, το ανακριτικό έργο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάθεση του Φέδωνος, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πλέον αξιολογείται αυτή η πολυσέλιδη κατάθεση που έδωσε προχθές βράδυ στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Οι ανακριτές, αφού ολοκληρώσουν την αξιολόγηση, θα ξεκινήσει η λήψη καταθέσεων από εμπλεκόμενα πρόσωπα. Αστυνομικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε πριν από λίγο δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο συλλήψεων, αλλά πρώτα ας μην προτρέχουμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να στοιχειοθετηθούν η εξασφάλιση ένταλμάτων σύλληψης από δικαστήριο. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος μιλούσε 3 ώρες στους ανακριτές και προσκόμισε στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα για δικαιώματα διαφθοράς και δωροδοκίας. Στην κατάθεση του Κατερίνα δεν αναφέρθηκε στις υποθέσεις των 2 πολιτικών αρχηγών, ούτε στην υπόθεση των πυράβλων ΘΟΡΜΗ-1. Άρα να υποθέσουμε ότι αναμένεται συνέχεια σε καταθέσεις και για τα υπόλοιπα θέματα στα οποία αναφέρθηκε δημόσια. Όπως έχει δηλώσει ο Δήμαρχος Πάφου, θα δώσει νέα κατάθεση στην αστυνομία στις επόμενες μέρες. Συνεπώς θα καλυφθούν και άλλα θέματα που κατήγγειλε δημόσια στο ΣΥΓΜΑ. Αυτά για την Κατερίνα, για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κυριακό, και πρέπει να σας πω, αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητές τηλεθεάτρες, θα επανέλθουμε στο ζήτημα, γιατί λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις παρεμβάσεις του Γενικού Εισαγγελέα. Συνεπώς θα αναλύσουμε και θα δούμε πού αρχίζει και πού τελειώνει η ελευθερία του λόγου σε ό,τι αφορά δημόσιες τοποθετήσεις για θέματα που έχουν να κάνουν με αξιόπινες ενέργειες. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο...